Το θυμάστε αυτό το βίντεο και εκείνη την ημέρα που παρουσιάσαμε αυτό το κλάδεμα. Το συγκεκριμένο δέντρο από τη στιγμή που φυτέφτηκε δεν είχε ξανακλαδευτεί, δεν είχε ξανακαθαριστεί. Οπότε μπήκαμε στην διαδικασία να το καθαρίσουμε, να το ανανεώσουμε και να του δώσουμε αυτή τη μορφή. Βέβαια, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά στο σύνολο. Για πάμε να δούμε τώρα πώς έχει γίνει αυτό το δέντράκι που κλαδέψαμε σε αυτό το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε Έχουμε ξανααναφέρει για τη μεγάλη σημασία του κλαδέματο τόσο σε νεαρά δέντρα όσο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Το συγκεκριμένο δέντρο, μόλι κλαδεύτηκε, ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί, οι χημικοί μηχανισμοί, βεβαίω για να πετάξει νέα βλάστηση, αλλά και να δώσει την εντολή διαφοροποίηση για ανθοφόρου οφθαλμού. Με αποτέλεσμα, όπω παρατηρούμε πάρα πολύ ευκρινέ σε αυτό εδώ το βίντεο το δεντράκι αυτό ανανεώθηκε, αναζωογονήθηκε και πέρα από νέα βλάστηση, φρέσκια και νέους αντικαταστάτες που θα τις χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη χρονιά, έδωσε από φέτος και ανθοφόρους οφθαλμούς, έβγαλε μούρο και θα δώσει και καρπό. Ο στόχος βέβαια δεν είναι η παραγωγή, η full παραγωγή, αλλά ο στόχος είναι η διαμόρφωση και η σημασία του κλαδέματος ούτως ώστε να μπει σε μια ισορροπία. Όταν μιλάμε για ισορροπία εννοούμε ακριβώς αυτό. Το δέντρο μας δίνει νέα βλάστηση και νέους καρπούς. Άρα πόσο σημαντική είναι η διαδικασία του κλαδέματος κόντρα σε όλους αυτούς που λέγανε «Ο, ο Παυλάκος το κατέστραψε αυτό το δέντρο». Βεβαίω, μαζί με το κλάδεμα, μεγάλη ενίσχυση έδωσαν και οι διαφυλικοί ψεκασμοί με συνταγή Παυλάκο. Τι ωραίο που είναι